Λοιπόν, εδώ το μοναστήρι μας είναι το πρώτο που πήγε στην Άγιον Όρο. Και μετά κλείστηκαν τα 19 το μοναστήρι. Το μοναστήρι άρχισε να κλείσει το 1961 και το 1963 την Λιούση. Όχι, μην γίνει. Ανοιχτή τη λίξη, ανοιχτή την αφήση. Να μπουν κι άλλοι μέσα. Λοιπόν, στο όρος είναι 20 μοναστήρια κτισμένα μεγάλα, 17 ελληνικά, τα οποία τα κτίσανε από το κράτος του Βυζαντίου και 3 σλάβικα. Το μοναστήριο ήταν αρχή του 1961-1963 την Ιούση. Είναι συνδρομή στο αυτοκράτορο στην Ιδιφόρα του Φωκά. Τόσο έβαλε τα χρήματα και κτίζει τον Άγιο Αθανάσιο του Αθωνίτη. Ο οποίος είναι ο πνευματικός πατέρας του Ιδιφόρα του Φωκά και πολύ στον άνθρωπο. Το μοναστήριο μας κτίστηκε στα Ερήπια μιας παλιάς πόλης της Δωρατουργής, η οποία ονομαζόταν Άθωνσα, στον Πολυσσέ Μελανά. Πάνω σε αυτά τα Ερήπια κτίστηκε το μοναστήριο μας. Όπως γράφει ο Στράβων, ο Θουκυδίδης, παλιά κατοικούνταν τόσο, είχε 5 πόλεις. Και τον πρώτο αιώνα μετεκίσαν, πήγαν κάτω στη Λακωνία, από το 1930. Και κάτω στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο μια φυλή. Και έτσι έμεινε κατοίκητο επί 800 χρόνια τώρα. Και άρχισε το μοναστήριο να κτίζει το 1961, το 1963 τελείωσε. Και επωνόμη του Ευαγγελισμού της Παναγίας καθερώθηκε ο Ναός. Γιόρταζε αρκετά χρόνια τον Ευαγγελισμό. Αλλά μετά το θάνατο Αγίου Θανασίου παρουσιάστηκε η Παναγία στον Ουγούμενο και του λέγει: «Εμένα είναι Παναγία, με γιορτάζει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό θέλω εδώ στο μοναστήριο μου να γιορτάζει το όνομα Θανάσιον. Για παραμικρά να μην τον κόπο, που έκανε τόσο μεγάλος αγώνας, να αρχίσει αυτό το μέγα συγκρότημα μέσα στην ερμηνεία του καιρό εκείνο». Και έτσι λοιπόν καθερώθηκε από τότε και γίνεται η Πανήγυρση 5 Ιουλίου του Αγίου Θανασίου του Αθωνίου. Οι τοιχογραφίες, οι εικόνες που είναι στους τοίχους μέσα στην εκκλησία, του Αγίου Βήματος, του Καθολικού Κύπρου που ψάλαμε καθόσασταν, και της Τραπεζαρίας, είναι του 16ου αιώνα, του Εφάνου του Κρητός, κριτική σχολή. Ο οποίος του Εφάνης έγινε μοναχός εδώ με τα δυο τα παιδιά, και εδώ στο μοναστήρι μας εμφάνει. Οι δε τοιχογραφίες της Λυτής και των Άφρικων, γιατί χωρίζει σε 4 γνώσεις, το Αγίου Βήμα, το Καθολικό, Λυτή και Νάφρικα. Είναι με τη γενέθεια, είναι το 1850. Μέσα στην εκκλησία και που καθόλουσαν έχει πολλές εικόνες γύρω κρεμασμένες. Ξύλινε, σε αυτά συνέβαινε φορητές εικόνες. Είναι περισσότερες του 16ου αιώνα, του Θεοφάνου του περισσότερες. Αλλά πιο σπουδαίες εικόνες μέσα στην εκκλησία είναι δυο στο τέμπλο. Ο Χριστός και η Παναγία δεξιά και αριστερά στην ωραία πύλη, μεγάλες εικόνες, είναι φρόντο το κράτο στον Δονίκο του Παλαιολόγου του Γέρο. Κατά το 1200 το τέμπλο και για τράπεζα είναι η Μαρμάρινα, αν τα προσθέσατε, είναι έργα του Γιαννούνι του Χαλεπά, του Τινίου, του Γλύπτου, που έκανε την πρίση και βουλεύει στον πρώτο με το αυτοί ο. Είναι το τρίτο τέμπλο που βάει κατά σαν στην Ελλάδα. Το πρώτο τέμπλο που έκλεισε ο Άγιος ήταν με αρχαία μάρμαρα και χαμηλό, γιατί τότε τον 10ο αιώνα του 1900 ήταν χαμηλά το τέμπλο, δεν είχε μεταφράσει. Και το 1885-1960 κάνανε και ξυλόγλυφο το τέμπλο, είχε δύο τέμπλο. Το 1885-1888 από το Χαλιπάς, κάποιος δωρητής προσεφέρθηκε, έβαλε τα χρήματα και βγάλαν τα δύο παλιά τέμπλα και πιάσανε αυτό το Χαλιπά. Το δάπνο της Εκκλησίας μας είναι από τα καλύτερα δάπνα του γιος, φυσικά πέντε είναι τα παλιά, τα αρχαία δάπνα στο γινόμενο των Κισών. Της Λαύρας, του Πίνη του Πρόβλου, της Σιβήνης, του Αρτιδίου, του Συμφόλου και της Κιανδαρίου, του Ανινότερου. Είναι τη Λαύρα, τη Σιμίρα, το Πεπαιδείο, τη Ξενοφόρη και τη Γιαζαρίου. Άρα νιώθει το μοναστήρι μα. Καθώ χτίζει το μοναστήρι μα μέχρι σήμερα, μέσα στη γύρω 54 χρόνια που είναι χτισμένο το μοναστήρι, φυσικά περάσαν πολλέ χιλιάδε μοναχοί. Αλλά αυτοί που φτάνουν στο μοναστήρι μα είναι 36 οικουμενικοί πατράκοι. Ένα πατράκι του Ορσολίμου, 160 χειρί, 2.000 σερομόνα, 320 γούμι και 17.000 μοναχοί. Και 50 δόκια που είναι μπροστά στην Ελλάδα. Δηλαδή ξυπνούν τις 20.000 μετάνες που είναι. Φυσικά οι πατριάρχοι και οι μετροπολίτες ερχόνται περισσότερο στα γεράματα να εφησυχάσουν τα πράγματα. Άρα και μερικοί πεθάνουν και σε εξώρες τα προσφυλτά μας με την εκπλοπή. Στέλνουν πέρα για την πορεία και πεθάνουν στο όριο. Εδώ στο μοναστήρι μας έχουν δυο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Είναι η Παναγία η κολόμη στα κάτω που ψάχνουν τους χειρισμούς, σημαίνει μεγάλη εικόνα. Παναγία που κουδέλησε πριν την Ελλάδα. Και δίπλα στο παρακτήρι κάτω που είναι η Παναγία η Κολόμεσα,
υπάρχει ο τάφος του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίδη, του Κύπρου της Μονής. Και λείψε να το γίνει μέσα στον τάφο, ακόμα χίλια τόσα χρόνια. Τότε ο Άγιος πριν πεθάνει άφησε εντολή και ρητή και γραπτή στη Διαθήκη του και τους μοναχούς να μην ανοίξουν τον τάφο. Και έτσι παρέμεινε στον τάφο. Και το 1576 είχε έρθει ένας πατριάρχης από την Αίγυπτο, από την Ξάνθη της Αιγύπτου. Σύνθετο στο όνομά του. Ο οποίος είχε μεγάλη βράδυ στον Άγιο Θεράσιο. Και θέλει να κάνει ένα κομιδί. Ανοίξουν τάφο να πάνε ένα τεμάκι του ύψου του Αγίου κάτω στον Ξάνθη με τον Άγιο Θεράσιο. Παρόλο που είπε ο μοναχό του Άγιο Θεράσιο και ρητό και γραπτό, αυτό είχε πάρει άλλα τον πατριάρχη του Κουκουκό, δεν είχε πατριάρχη, δεν πέρα εγώ θα το καριάζω του καπουδιού. Πήγε λοιπόν αυθαιρέτω να ανοίξει τον τάφο, αλλά δεν τον άφησε πλάγι. Την ώρα που πήγε να σηκώσει την πλάκα του μάρου, άνοιξε φόγη μέσα ή να του σκάψει. Ξέρετε, γιατί δεν έγινε. Και την ύψη να γίνει μέσα στον τάφο και πολλέ φορέ την βοδιάζει. Για πρώτη φορά το 1908 με ρόβι τον τάφο, τρέχα τα μάρου να τον εμβολίζει όλο το μέρο τη μέσα. Εκεί στον τάφο του Αγίου και στο προσκέφαλο, αν προσέξετε, υπάρχει ένα μπαστούνι συνδέεται που μισβαίνει στον τοίχο. Είναι ένα από τα τρία μπαστούνια του Αγίου. Σώζεται τρία μπαστούνια του Αγίου Θανασίου στη Σιδερένια. Κοιτάξτε, οι μπαστούνια στη Σιδερένια μπαστούν στη Σιδερένια. Και ο σταυρός που προσκυνήσεται στα Αγία Νύψανα. Ο οποίος ζυγίζει τρία κιλά όπως είπαμε πάση. Και με αυτό το μπαστούνι που είναι στον τάφο, με αυτό χτύπησε το βράχο, την πέτρα και έβγαλε το Αγίεσμα. Την προσκυνή της Πανάγιας. Το Αγίεσμα του Αγίου Θανασίου είναι το πρώτο θαύμα του Πέτρου Παγιώρος, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα, είναι 54 χρόνια. Τώρα βγαίνοντας από την εκκλησία να πάμε για την τραπεζαρία και να δούμε μπροστά μας μια μεγάλη γούλνα. Μαρμάρινη, είναι μέσα στις κολόνες ή πολύ. Και αυτό είναι τη φιάλη στην καταγγελική του γλώσσα. Σε όλα τα μοναστήρια το γιος υπάρχει φιάλη, το οποίο χρησιμεύει για τον αγιασμό. Είναι το αγιασμός κάθε πρωτομηνά, την τροφανή και στην πανίδια της φωνής. Η φιάλη της Λαύρας είναι η αρχαιότερη, μεγαλύτερη και ομορφότερη που φάσει τα γνώμη. Αλλά ξέρετε το 1960. Και το 1589 είχε έρθει ένας Τούρκος, ο οποίος ήταν διοικητής της Καριές, για να δει το μορφή και να πάρει τον άλλο. Τον Τούρκο, τον Τούρκο, τον πιάνει τα αρπάζα, τα σιγά τα αρπάζα. Δεν βρήκε να πατήσει, τα έκανε κρυμμένα τα κοιμήλια από εκεί. Και είδε λοιπόν τη Λιά και τον άρεσε. Και τον έβαλε ο διάβολος του λογισμού στο μυαλό του να πάρει τη Σιάνη και στην Ιδόρφη και στον Πάνο. Τον Αυτοντρούκο, να λέγει ο Σουπάνο θα κάνει πάνω στο παλάτι. Γιατί είχε υποχρέωση. Είπε τους μοναχούς, να στενοχωρήσαμε εκεί και όλοι μπορούσαν να αγοράσουν. Και για να τη γλιτώσουν λοιπόν, συνοηθήκαν τρεις μοναχοί να τη σπάσουν. Καλύτερα να τη σπάσουν, μην κομμάτι εδώ, παρά την πάρουν τώρα. Και έτσι ένα βράδυ πήραν το παλιό και χτυπήσαν και τη σπάσαν. Και την ενεργεσμέ και έπαιχνε, όταν άφησε. Παρότι όταν την κινδυνεύτησαν, έπαιξε και τους κρέμισε στο Κυπαρίσι. Το μεγάλο Κυπαρίσι που ξεδόμουν δεξιά μας, και δεν ψάχνει στο Θανάσιο. Είναι χειρίο 54 χρονών του Κυπαρίσι. Το 1961 όταν άρχισε να πίνει και σήμερα πήγε το Κυπαρίσι. Απέναντι τώρα από την εκκλησία, από τη Φιάλη, είναι η τραπεζαρία που φάγανε. Η τυπογραφή σηκώνεται και αυτός Κριστοφάνος. Πρώτα γεωγράφησε το καθηγό και μετά την τραπεζαρία. Μέσα στην τραπεζαρία υπάρχουν 24 τραπέζια μαρμάρινα, τα οποία φάγανε, τα οποία έφεραν και φόρος που κάθονται στην Άγιο Θεράσιο από την Κωνσταντινούπολη. Η τραπεζαρία είχε πλούρους επάνω, είχε τρεις πλούρους, καθώς και η Φιάλη τότε ήταν δυο καμπαναριά, γύρω-γύρω το μοναστήρι είχε 16 πύργους. Ήταν ένα πανένωπο μοναστήρι. Αλλά από φωτιά δεν κάνει και ποτέ το μοναστήρι. Από σεισμούς, από τη διεύθυνση του 1594 είχε ένας μεγάλος σεισμός και ήταν εδώ το πήγαινε από σεισμούς του μοναστήρι. Και το έκανε κόσμο το μοναστήρι. Πέσανε τα παραλία του μετά ξανάγαινε, έπιζε ο μεγάλος τρούς της εκκλησίας και μετά έγινε, πέσανε τρεις τρούς τραπέζι να ξανάγαινε, πέσανε από τις 16 πύργους μείνουν μόνο 4 πέσανε. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη έχουμε μεγάλη στο μοναστήρι μας. Η χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Λαύρας είναι τρίτη στον κόσμο. Πρώτη βιβλιοθήκη στον κόσμο χειρόγραφος είναι στο Σενάτο Μοναστήρι, κάτω στην Αίγυπτο. Δεύτερη είναι του Βατικανού. Αυτοί οι λιταράδες μας τα κλέψαν στα Βεφόρια. Τα πήραν από την πόλη του Λεπτογενόρου. Λοιπόν, και τρίτη είναι της Λαύρας. Τα χειρόγραφα που έχουμε στο μοναστήρι μας ξεπερνούν τις 3.000 κώδικες, κάνουν 4.000. 850 είναι σε γραφή, σε περγαμένη και άλλη σε καθήμα. Για το πιο πολλό μήνυμα που έχουμε συνηθίσει είναι το 27ο αιώνα. Και μήνυμα έχουμε αρκετά, έχουμε το σάκουνο και φόρο, έχουμε το στέμμα και φόρο και άλλα διάφορα και μήνυμα. Διαφόρων αφαιρετών.
Αλλά τώρα είναι αδύνατο να τα δείτε, διότι χαλάσαμε την πόλη το κτίριο που μας στεγαζόταν, ήταν μικρό δεκορούσε, και φτιάξαμε ένα και καινούριο κτίριο τώρα, αυτά τα αποδιέξαμε κάπου τώρα, κάτσαμε ένα μεγάλο κτίριο, και εκεί θα συγκεντρωθούν όλα τώρα. Οι βιβλιοθήκες, έντυπες, χειρόγραφες, κοινήλια, κόλλες, και φτιάξαμε και μια μεγάλη αίθουσα σε αυτό το κτίριο, όπου θα δημιουργηθούν οι βιβλιοθήκες και κοινήλια μέσα για την τάφρα, την μία και εικόνα, για να γίνει μια ξενάγηση. Και έτσι μετά από ένα χρόνο, δυο του πολύ, τώρα έχει γίνει το κτίριο, αλλά πρέπει να γίνει μέσα η επίκληση. Λοιπόν, θα γίνει και το κτίριο, και θα μπορείτε να δείτε και τα κοινήλια. Διότι είναι καλό να πετύχουμε, διότι εδώ θα γινόμαστε. Είναι ένα κομμάτι από το design που μας έμεινε, εδώ είναι η ιστορία μας. Εδώ είναι τα φωτά μας, εδώ είναι ο μυσμός μας, για να μας ξέρετε, καταλάβατε. Και αξίζει κανένας να τα λέει τα πράγματα. Και αυτό να φωλεί στην άκρη της μας θα γινόμαστε. Λοιπόν, είπαμε ότι το ατομοσίκ της εστερήπη μια διδευτερωτικής πόρτας. Όταν άρχισε να το κτίζει ο Άγιος του Μοναστήρης, εμείς τόσο χρόνο πέρα που το κατοικούσαν και δεν προλάβησαν, δεν γινόταν διαβόλη. Κινήθηκε πάνω και ανθρωποθεσίες του. Και ευρωθήκανε διαβολή να πει να κτίσει το Μοναστήρι και βρέθηκαν στους αρχιτέκτους μας. Όλοι οι αρχιτέκτους όταν άρχισαν να πούνε ότι κάνουν τα σέρια με θυσίες και παιδιά και παραλύσουν όλα τα χέρια τους από μου και νέα. Πάμε να πούνε ότι είναι σατανικό, έκανε μες το σκήτο, πάρουμε το κίνημα στο χέρι μου. Πώς να αποτύχανε αυτό το τέχνο, να βρήκαν άλλο τέχνο. Τώρα χτίζουν την ημέρα λοιπόν οι τεχνίτες, οι χτίστες, εγώ θα τον πάνε και εγώ και την κρεμίζω την εφημερία. Η μέρα χτίζει, θα την κρεμίζω, θα γίνονται πολλές μέρες. Και παρακολουθώ στην Παναγία τι να κάνει, πώς να συντρέψει το μέλλον. Οπότε μια νύχτα μπροστά στην Παναγία στον Νίκλο, που είναι το Λάσο, που λέει θα πας έξω από το μοναστήρι, από το 600 ευρώ πάνω του Λόγου Μαγιάννα. Και εδώ είχαν την πόλη του φωτογράφη και είχαν το ναό του, είχαν τα θρησκεία, είχαν τα είδωρα. Για τον βωμό που κάνει τις θρησκείες. Και εκεί σώζονται δύο γούρνες μαρμάρινες πενικιλές που γράφουν, μία κάνει το μέτρο το μάκρος, κάνει μέτρο το πάδος και κάνει το μέτρο το πάδος, όπως φάζαν τα ζώα μέσα από τις θρησκείες. Και ένα μικρό παιδάκι πάλι λάξε αυτό κάτω, το παίρνει και κάνει τα καλιά κελά, μαζεύαν το αίμα από τα ζώα. Και κάνει τις θρησκείες, τα όλα τα ραντίσματα που είχαν αυτοί, τότε ραντίζουν τα φαγητά τους, τα ανθρώπους με τα αίματα. Είχε ξημείνει και ένα είδο. Λέει Παναγία θα πας στην Εκκλησία, θα κρυμνήσει το είδωλο και πάνω εκεί θα κτίσει μια εκκλησία μονομερής του λέει. Την ίδια μέρα θα δηλώσει, θα λειτουργήσει την ίδια μέρα. Την βάζει την εκκλησία λέει, το πανό μου του γίνω λίγο κοσμάτι και βλέμμα. Πράγματι την επομένη άκρη του Νάσου πήρε όλους τους μοναχούς, τους πίδες, όλο το προσωπικό όσο ήταν εδώ πέρα, είχαν καθαρίσει τον τόπο και ήταν εκεί πέρα ζουν, δεν ξέρω. Καθαρίσαν τον τόπο, κρυμνήσαν το είδωλο, κτίσαν το εκκλησάκι, αν θέλει το λίγο τα κόκκινα που σου έρχεται στο σάκι, και έτσι με τον καταγερμό στην Εθνική, ξαφανιστήκαμε και εγώ και στο έργο. Τώρα αυτό το κλεισάκι σώζει μέχρι σήμερα. Έτσι είναι πολύ ψυχοπιαστέ. Οι γούρε αυτέ εκεί είναι σώζουν μέχρι τώρα. Άρα το είδαμε το κατέστησε. Εκεί υπάρχει και ένα κυπαρίσι. Αυτό είναι ένα παράξενο κυπαρίσι. Είδα στο κυπαρίσι ένα τα κραγιά προ τα πάνω, δεν είναι προ τα κάτω. Δεν είναι παράδο, αλλά αυτό και το κυπαρίσι είναι το πασίνι του Αγίου Θανασίου. Το οποίο φίλο και έγινε δέντρο. Όταν πήγε άλλη φορά στην Πέναν Δρέπη και έγινε αυτή την Εκκλησάη, το πήγε στο χέρι του έναν παστού. Σήμερα, που ήταν από εκεί Παρίσι. Τότε να έρθει εκεί πέρα, ήρθε να δουλέψει και είχε κάπου να θέσει κάτω να το κουμπίσει το ξύλο. Και ήταν μια συγκεκριμένη το βραβάκι που κόπηκε στην συγκεκριμένη το βραβάκι. Και δουλεύαν όλοι τώρα με θυμαδόνι. Καθαρίζαν τον τόπο, γκρεμίζαν λοιπόν εκεί πέρα, πήγαν αυτά, χτίζαν το κυσάκι. Όλοι σαν τα μυρμένα για να δουλειάσουν ο μοναστήρι για να το ρωτήσα για να την πλήρη φίλια. Για να μελα σας τη δώσει το μοναστήρι μας και είδαμε ότι εμείς και λίγες θα δουλειά μας. Άγιος ο Θανάσης είχε επιδύσπλον, είχε επιπιστεί τα πρόβλημα του καθηγητά. Και λέει, εάν φυτρώσει τον μπαστούνι μου να και γίνει δέντρο, τότε θα πιστέψω ότι θέλει να πηγούν να χτίσω το μοναστήρι. Τότε θάμωτο, τελειώντας τη φράση λοιπόν, ο μέσος του μπαστούνι παρόλο που ήταν ξηρό ξύλο τόσα χρόνια, από ό,τι κλονάκια, χλωρά. Αλλά επειδή ήταν προς τα κάτω κοντού, βγήκαμε στα κάτω. Ανάπτυξη. Εδώ και πέσει όλα μέχρι γύρω, μέχρι σήμερα. Ανάπτυξη το κουνάκι. Είναι πέσει. Στα κόσμια μέσα. Θα γινόταν το 1962. Το 1962 λέει γίνει μεγάλη πείνα στην Ελλάδα. Μέγα λοιμό. Και θα είναι κόσμο στο Ελλάδα. Αυτό το λοιμό τον αναφέρει. Και η βιογραφία του Ελλάδα τον αναφέρει και ένα ιστορικό κάτι τη Οφάνη.
Αυτό έχει γράψει τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν στη Βυζάντια. Εμείς δεν είναι μεγάλο γεγονός που καταφέρνει πολλοί άνθρωποι στην Κίνα, αλλά φέρνει στην Ιστορία. Επειδή την Ιστορία την ονόμασε χρονογράφο. Είναι ο χρονογράφος που εφεφάνει. Έτσι λοιπόν, έφτασε και εδώ η πείνα. Τελειώσαν το πρόβλημα, τα χρήματα, τα πάνω και έτσι σταμάτησε το κτίσιμο της μονής. Συνεχούμε σε άκρη να έχουμε και χρήματα και πρόβλημα λοιπόν, να συνεχίσει το κτίσιμο της μονής, να επικοινωνήσουμε τον Νικηφόρο του Λουκά, δεν είχαν τηλέφωνο, φάξ, email, δεν είχαν τα πράγματα. Οπότε βρισκόταν σε μεγάλη στενοχώρια. Και σκέφτηκε να πάει στις Καριές. Στις Καριές ήταν συνδεδεμένοι αρκετές κοιτές. Πρώτον με να συμβουλευτεί τη γέρα του Ζέροντας, ενώ έκανε σε έναν τρόπο στο Νικηφόρο για θεματική ενίσχυση. Στις Ουδοπίδες Άγιος Φινίδης έπρεπε να συνδεραίνει μπαστούνια, το που είναι σκοντάφο τώρα. Και θα το βοηθούν και για τις Καριές. Όπως προχωρούσε μέσα στο δάσος που θα πάρει, συνέχεια προσήμει την Παρκώση Παναγία τι να κάνει, πού να βρίσκει στο προβλήμα. Υπάρχει πιο από 8 χιλιόμετρα. Είπε πολύ που σηκώταν, βλέπει ξαφνικά απέναντι στο Μαπάτ να έχει μια γυναίκα. Η οποία τον ακούσε έλαντο όπω σου είπε, δεν μπορούσε να την κοιτάξει. Μόλι είδε ξαφνικά στην γυναίκα και να την αγωνεί, κάνει κανένα φάντασμα δαιμονίου που δεν με περάσει. Με την γυναίκα δεν είχε. Αλλά και να πει γυναίκα μου δεν θα την αγωνεί. Επειδή πολύ μου ζεστήτω με του δεμόνιου, θα κάνει κανένα δαιμόνιο που προσπάθησε να την αγωνεί. Φτάνοντα κοντά στην φιλμένη γυναίκα, το ρωτάει και του λέγει. Πού πηγαίνει στα θανάσια, δε, γιατί άφησε την άβρα μου και έφυγε. Δεν πιέζει μου εξετάζει, γιατί ξέρει τι έκανα μάμα. Τώρα γίνει, δεν υπάρχει. Όλο αυτό το χρόνο δεν ξέρει, τι πιέζει. Τι. Εγώ του λέγει, είμαι η μήτρη του κυρίου, δηλαδή η μητέρα του Χριστου Παναγία. Εγώ σε προστατεύω όλη τη ζωή. Δεν πιστεύω ότι σε λέγει ότι είσαι Παναγία, αν δεν δώσει σημείο ότι αν δεν δώσει θαύμα, δεν δώσει πολλέ υπαγίδε του διαβόλου. Η πρώτη μου που μου είναι διάβολη, είπα να την περάσει. Του λέει Παναγία, χαίρο που είναι θανάσιλε, στην διάκριση που έχει δεν πιστεύει εύκολα, λέει, τότε πράγματι σε δουλειά στην ταχύτητα πολλέ παγίδε για να προνοήσει του χριστιανού και ρίχνει του μοναχού. Άρα για να πιστεύει να δει ότι δεν είναι φάντασμα, λέει, είπε σε λέμε τώρα μίσο ακόμη το βράχο που είναι μπροστά μα, λέει, στα πνευδόστε, με το κόμμα του χρόνου του Παναγία Κράτου, με τη χάρη που είναι να βάλει τα αυγά του πνευδού. Μπροστά ήταν σε παγίδα του μονό. Τι πάει με τον παστούν λοιπόν, στο βράχο και ισχύει το βράχο. Ένα μεγάλο σταυρό στο βράχο. Κάπου δεν έχει να το κουμάκουσε, δεν έχει Παζίς, βαθύς, σταυρός και έχω νερό που μέσα. Δεν ξέρω και μέχρι σήμερα, ενώ πρέπει να βράσει. Βλέποντας το θαύμα για τους ίσους βράχους εσύ από το νερό, τότε πίστησε την Παναγία, διότι ο διάβολος δεν είναι θαύμα. Ο διάβολος μόνο να έχει πίστησε. Φωνάτησε, είπε στο κόσμο από την Παναγία που την πίστησε. Δεν σταλίζεσαι το προβλάδο στην Παναγία, που λέει Παναγία, εμείς την αφαιρέσαι. Έλπισε, σημαίνει, εγώ θα σε βοηθήσω. Δεν θα πας ποτέ να το γυρίσεις πίσω του μοναστήρα σου, και με τη χάρη του Θεού θα προβλήσω όλα αυτήν την στιγμή. Το ταμείο χρήματα, το φύγει πρόβλημα. Ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει το μοναστήρι. Από τώρα και στο εξή, δεν του μίλησε κανένα να κεβάλει οικονόμο στη Λαύρα. Οι οικονόμοι θα έχουν όλη πανηγύρια μέχρι στην ηλία του νόμου. Μόνο πίσω στου μοναχού του λέει, όσο μπορούν κατά δύναμη να κοιτάζουν τα πνευματικά του καθήκοντα, εγώ θα έμεινα να καθόρισω τον γιατρό. Και σε αυτό το σημείο θα μου πει την εκκλησία και να έρχονται συχνά από τη Λαύρα να κάνουν τη λειτουργία. Και την ώρα θα τρέχει κρίση μόνο καλοκαίρι στο στόμα. Τώρα πέστηκε στο μοναστήρι και θέλω να κάνει τη Λάβρα την Παναγία και όμως από όλα τα μοναστήρια υπάρχει στον κόσμο. Γιατί ήταν το πρώτο μοναστήρι που χρησιμοποιούσε μέσα στο περιβάλλον της Παναγίας. Αυτά είδε η Παναγία στην Αγία Θεράπη και έγινε άγνωστο. Έπεισε Άγιος, γονάτισε τη φύση του λόγου που είναι η Παναγία μας και γύρισε στο μοναστήρι. Δεν μπήκε στις καρδιές του λόγου. Φτάνοντας μέσα στην αρχή του μοναστήρι που είναι στην κάρδα του κίνητου μέτρα, εδώ είναι συγκεντρωμένοι σε μεγάλες αποθήκες του μοναστηριού. Το τώρα που καθίμεται κάτω στο Τρόγιο, είναι η μεγάλη μεθήκη που λέει το δοχείο. Είναι τα πεθάρια με τα λάδια που βάζουμε. Πάνω από την εταιρεία πεθάρια που βάζουμε. Τα πεθάρια που παίρνει 800 κιλά μέσα. Πίνει με την ώρα. Τα μπάρια με τα πρόβλημα, ποιο έχει παίρνει από δίκη και καρφαρέζει με τα πεζά. Και παίρνει τα πεζά. Προσιά τη πανίδα και προσιά τη πόλη, ο θερμοφανό τότε την ημέρα ροζόντα. Και του λέει για θανάσι πίνει μέσα από δίκη για να βεβαιωθεί στο θαύμα. Πίνει μέσα από δίκη, όλα αυτά τα οποία τα χερμισάρια, μπάρια, πρόβλημα. Λάδια που κρασάται, βγήκε όλοι γεμάτοι για χάμπι τη Παναγία και συνέχισε το μοναστήρι. Μετά φτιάξαμε την εικόνα που μου έκανε. Μάθαμε Παναγία οικονόμησα. Γι' αυτό και η Λαύρα είναι το μοναδικό μα σύστημα των Ορθόδοξων κόλων που δεν βάζει οικονόμηση. Γιατί σε όλα τα μοναστήρια του Ορθόδοξου υπάρχει ένα μοναχό, ο οποίο έχει διακόμιση του οικονόμου. Στην Ορθόδοξη δεν υπάρχει οικονόμηση. Τότε διακόμιση του Ορθόδοξου Παναγία. Και το Αγία με έχει 1054 χρόνια, δεν συνέχεια τη μόνη κοπική. Όσο ξερασία και να κάνει κοπική δεν είναι.
Τόσο βαθμινά να κάνετε τη δουλειά μέσα στην μέρα. Για το αν δεν περάσετε, όπως πήγε τα άλλα με το κουλάκι, πρέπει να σας περάσει. Δεν έχετε κανένα μπουκαλάκι να πάρετε μαζί σας. Βαθύνω το μπουκάλι, αλλά θα παίρνω εγώ εσώ να πείστε τη σουβά να πείστε τα πέρα. Θα το μάλλον μην περάσω. Και πάρετε το μπουκαλάκι να πάρετε μαζί σας, είναι για αρρώσεις, για δημοκρατικά και πολλά πράγματα. Και έτσι λοιπόν παιδιά τώρα το μοναστήρι μας είναι η οικονόμηση Παναγία μας. Και σε όλα τα γεγονότα είναι θεμελιακό η Παναγία. Είναι οροζόμενη η προσευχή της Παναγίας μας, όσο στα δημοκρατικά μας προβλήματα, διότι δηλαδή βαριά η καλοκαιρική πολέμη και η λαϊκή πανδημία. Ο καλός θα είναι πολύ με τις μεγάλες εχθρούς, με τον κόσμο, τον διάβολο και την αυτοκίνηση. Πάνω από εμάς την παιδεία και την ζωή της κοινωνικής κοινωνικής. Αν δεν βρείτε εδώ, και έτσι με την βοήθεια του Παναγίου θα ξεπερνούμε. Αλλά και γενικότερα στο μοναστήρι πάλι η Παναγία λοιπόν. Γιατί δεν βγαίνει παλιά υπήρχαν οι πειρατές. Μετά ήταν αυτοί οι ελεταράδες οι σταυροφόροι. Δεν εδώ πέρα να επιβάλλουν το δόγμα του Πάπα λοιπόν. Δεν θα δέχτηκε κανένα μοναστήρι. Τους άλλο μοναστήρι για τους κλείσουν του πάρα, θα τους μονοχούν. Άρα τους κάψαν, άρα τους κρυμάσαν, άρα τους φάψαν. Τις καριές που μαζέψαν 500 σχετί γύρω-γύρω τους άφησε με δύο σπουλά που τους εξεκούσαν καριά αυτή η αριταράτης. Μετά ήταν το Κουκλωδία 420 χρόνια, μετά Άγγλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Αντάρτες, στρατηγική κυβέρνηση, μέχρι τώρα βάλετε τα γεγονότα. Τώρα υπάρχουν οι Μασόνοι, υπάρχουν οι Κομμουνιστές, υπάρχουν λοιπόν οι Σατανιστές, υπάρχουν οι Μουσουλόφιλοι, υπάρχουν πολλοί υπάρχουν λοιπόν. Που τα βάζουν τα γεγονότα, δεν το καταβάλλουν γιατί το προσθέτουν Παναγία. Και ελπίζουμε και μια μέρα κλείσεως, όπως επισκέφθη η Παναγία στον Άγιο Πέτρο του Αθηνή, του Άγιο Θανάσου, ότι θα γίνει μεσίτητα, μεσίτητα στον Αγιο Πέτρο του Αθηνή, ακούσαν στον Αγιο Πέτρο του Αθηνή και θα πεθάνει με την μηχανή μέχρι το Ευρώπη. Και από αυτά που επισκέφθη η Παναγία υπάρχει μια μικρή απόδειξη, ξέρετε ένας άνθρωπος να το πεθάνει, και μια μια ανιόρυξη που καλό, αυτή είναι μια μικρή διακαμψία. Αυτό και κάνει τον Λάξα μέχρι να είναι καλό το χέρι. Οι μοναχοί όσες ώρες είναι φράσεις δεν είναι αυτό που είναι η κομψή. Είναι πολύ δεξί προς άντρα, είναι ζεστή και μνήσεις, θα κοιμούνται μόνο που δεν βγαίνει. Αυτό είναι μια χάρη της Παναγίας που επισκέφθη ότι και στην άλλη ζωή η Παναγία θα μπει αγγελίσει για τους μοναχούς. Και ελπίζουμε και στην άλλη ζωή να μπει αγγελίσει να βρούμε έλλειες παραπάνω. Αλλά και για εσάς είπε η Παναγία, που στην Ελλάδα, που κάνει τόσο κόμμα να ζείτε εδώ πέρα, την οικογένειά σας, τις δουλειές σας, τόσο έξω έχετε σήμερα την άλλη. Θα είναι πολύ μέσα στους δρόμους, μέσα στη θάλασσα. Γιατί εμείς εδώ τώρα δεν έχουμε πολλές ανέσεις να σπαθιστούμε. Γιατί τα καρδάκια τα δωμάτια είναι πολύ έκδενα, δεν είναι μόνο πολύ έκδενα και τα φαγητά μας δεν το προσπαθείς. Για εσάς είναι μια θυσία που πάντα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπε η Παναγία στον Άγιο Νίλο, θα τους το γεννήσω να προσθέσεις την βάλα του Αγίου Νίλου. Άγιος Νίλος θα σχέσεις μια σπηλιά δεν πάμε για τα καλύτερα, δεν ξέρω πώς θα πω. 35 χρόνια. Με τα θάνατο να ανέβει μύρο και ψάχνει και βρίσκεται ο Μωσέ Μερονίτης. Και γράφει πολλές προφητείες, γράφει την ζωή του Παγκόσμιου Πόλεμου, γράφει άλλα πολλά. Και γράφει και μια οπτεσία που είναι την Παναγία. Και είναι την Παναγία να τον ακολουθούν πολύ μέσα στο χώρο, από τον Άγιο. Και μέσα στο χώρο είναι και ένα λαϊκό κάποιο που είναι να προσκυνήσει. Αυτό σε κάποιο μεσή τώρα σκανδαλίζει τώρα. Σε πολύ μεγάλο καλό, δεν έχει αποτυχία. Είναι περίπου με κόμμα και γιατί δεν βλέπω τόσο πολύ καλό γύρω. Αυτό νόμιζε ότι καλό θα ήταν αγγελάκια. Τα καρτσάκια θα πηγαίνουν στους δρόμους, θα πηγαίνουν τα κελάκια στο πάτο. Και αγανάκτηση γιατί δεν θα πηγαίνουν. Πότε γυρίζει η Παναγία και λέει στους αγγέλους, πάτε και πληρώστε τον. Ό,τι έξω δεν κρυκό που έκανε, αλλά σβήστε τον επανεκκλησμό, να μην το χρυσό να ζει, γιατί δεν πέρασε ένα κλειδί. Πρώτον και μεταξύ δεν άφησε να ζει. Είπε η Παναγία λοιπόν για εσάς, όπου θέλει να προσθέσει τον εγγόνι, το όνομά του γράφει του ουράνιου Ιουνίου. Τώρα θα κάνετε έξω για τους κόπους μας, πώς θα τους αποδώσετε με την ελληνική περιμένουμε μέρα κλείσου. Δεν είναι την ημέρα που θα πεθάνετε και θα δικαστεί όλοι μας. Θα μην δει Παναγίου μισά στο καρτίο και στο κουφέλι, θα μπει, ξέρω εγώ με τον Κώστα, με τον Παύλο, με τον Κωσίτη, δεν έχω, έχω ένα λογαριασμό. Δεν έχω γραμμένο στην Ιουνίου με τον Σουπερβόλιο, τον Βάδο, τον Κοπίζη, τον Συγκίδη, τον Μετάλλο, τον Κομμουνίδη. Θα πληρώσω να ξαναγράψω με τον Κωσίτη. Αλλά και στην παρούσα ζωή Παναγία θα είναι υποδόσεις σε αυτόν τον σώμα την οικονομία. Έτσι έχει μεγάλη ευλογία, ο οποίος θα υποστηρίξει τον πυργό της Παναγίας. Γι' αυτό θα φροντίσετε να έρθετε μια φορά το χρόνο να μπείτε περισσότερο. Αλλά να έρθει σαν προσκύνητα σαν αρέστη, δεν μπορεί να κάνει ένα παράδειγμα. Να δείτε λοιπόν όμως και όλα που είναι στο γενείς, με τις άγιες υπόλοιες, όπως τις δείτε, για την αυτό σας, για την κοινωνιά σας, για την κοινωνιά σας, να ζητήσετε με κάποιον να βγούμε κάποιον από πόλη, με παράδει, να ξεμολογείτε, αν δεν ξεμολογείτε έξω, αυτή είναι η προσκύνητα. Τώρα πρέπει να δούμε, να δούμε, να ακούσουμε και δύο λόγια, γιατί αυτό καλό είναι.
Αλλά το καλύτερο είναι όμως να συμβάλλουμε με τον Κύριο και τον μόνο μας μέσα στην αυτή τη εκκλησία μας. Χωρίς μισθή η Αγία Ζωή δεν πάει σήμερα. Θέλουμε τάνα, θέλουμε εξομολόγηση, θέλουμε κοινωνία, θέλουμε μισθή, θέλουμε εκκλησίες, θέλουμε δημοσίνη. Θέλει τη ίδια στον έντονο των 10 εντολών. Που κλέψει, σου φωνεύσει, σου μεκέψει, σου μαρτυρήσει, που με τον πατέρα σου μητέρα σου. Και αγάπη να την πλησίσω την απέφερε. Αυτά είναι που πρέπει να δούμε. Τώρα να ακούσουμε μια πράγματα ακούσουμε δύο λέξεις να πούμε και να δούμε δύο πράγματα, αυτό καλό είναι, αλλά το καλύτερο είναι να συμμετάσχουμε στην αρχή ζωή. Και όλοι μας παιδιά πρέπει να ζούμε μέσα στα μυστικά της εκκλησίας μας και το κυριότερο πρέπει να ζούμε εν μετανία και εξομολογήσει. Χωρίς αυτό το μυστήριο δεν σώζουμε. Παπάσεις, δεσπότες, καλόγερος, λαϊκός, δεν εξομολογεί, δεν σώζει. Τότε όλοι μας έχουμε αντισυναντήσει αυτή την άνθρωπο που ζητά χρόνια μεγάλη για τις πατέρες. Μα δεν είναι δύσκολο να γνωρίσει τις πατέρες. Τόσο μεγάλο να κάνουν και βαγιά σε μάρτυρες. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός με εξομολόγης, να σχολιάζει για να σώζει τα άνθρωπα. Και αν δεν είχαμε εξομολόγηση, ούτε αγίου θα είχαμε. Γιατί και αυτοί, και όλοι οι άγιοι είχαν αμαρτήσει, οι άνθρωποι, και αυτοί. Λοιπόν, με την εξομολόγηση και τη μετάνοια, όχι μόνο πήγα στην μετάνοια, φτάσαν στη θέωση. Αγιάσαν πολύ και ήταν αξιόμορφο το Θεό, λοιπόν. Στην παράδοση. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και λέει το Ευαγγέλιο ότι λέει, χαρά γίνε στον ουρανό, λέει, επί ενία μακρόμητων, την στιγμή που χρησιμοποιείται ένας άνθρωπος, την στιγμή για σένα, τον Κώστα, τον Παύλο, τον Βασίλη, ανοιγίζουν πλήθος άγγελος στον ουρανό για έναν άνθρωπο. Διότι με την εξομολόγηση καθαρίζει, ξεπλύνει, ξεβρωμίζει ψήφο ανθρώπου. Και αν θέλει να είσαι καθαρή, όταν θα έρθει να δούμε, θα υπάρξει παράδοση. Θα έρθει να σε πάρει διαβόλη στον κόσμο. Και με την εξομολόγηση, φυσικά βλέπουμε τον ιερέα μπροστά μα, το εξομολογεί. Αλλά ο ράδο είναι ο Χριστό. Ό,τι λέμε, τα λέμε στον Χριστό. Ο Χριστό ξέρει τι κάνει. Αν θέλει να πέσει τον ιερέα, θα πέσει τη χώρα. Είναι και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος να γράφει όλα τα αμαρτήματα, τα οποία μας έχει πληρωμένα διάβολα, και αυτά χρόνια δεν τα έχει, μας έχει φακελώσει, καταλάβατε. Και έτσι μην άνθρωπος καθαρός, λοιπόν, για πρώτα δεν είναι δεύτερο βάστημα. Αλλά μέσα στην εξομολόγηση, έρχεται και ο διάβολος και στο μυαλό μας, λένε οι πατέρες, να μας φέρει την αντροπή, τον εγωισμό. Δεν πού να τα πεις τώρα στην παπαγή, σε ζήσεις, παπαγή, σε πράγμα, και κυρίως πας, πεις κάτι στους ψηλιακά πράγματα, πώς θα πεις. Γι' αυτό δεν έχει πατέρες, παιδιά, στο γιατρό λέει και στον δημοτικό δεν χρειάζεται. Αν δεν πάμε στο γιατρό, πρέπει να ξεκινήσουμε, πρέπει να ξεδρακωθούμε. Τα ξέρουμε αυτό. Πάνω από έχουν ήδη εξετάσει. Έστω στον δημοτικό πρέπει να ξεκινήσουμε την καρδιά μα, την κομμόρα. Αυτό είναι το έκανα. Δεν θα σε κατηγορήσει την εγγραφή τη τάκνη, δεν θα μάθει τρίτο πρόσωπο δικά σου αμαρτήματα. Ούτε άλλο παπά, ούτε δυσκόλου, ούτε γυναίκα, ούτε φίλο, κανένα. Απογορεύεται αυστηρό ο πνευματικό αμαρτήμα στα αμαρτήματα. Γιατί, αν κρύψουν μια αμαρτία ισχυμένο, άχρηστο. Λοιπόν, λένε πολλοί τι να ξομολογηθεί, τι να απολογηθεί, σκότω, δεν έχουν άρχισε, σκότω, δεν έχουν άρχισε. Δεν είναι μόνο φόνος, δεν ήταν φόνος που δεν πάμε στην άγη. Αλλά και όμως δυστυχώς και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σχολιάσει με τις εκτρώσεις. Η έκτρωση είναι το πιο άγριο έγκλημα, το πιο αδικαιολόγητο έγκλημα είναι έκτρωση. Διότι όλα τα εγκλήματα, όπως ακούμε, διαβάζουμε, ίσως, έχουν κάποια ελευθερωτικά. Γιατί εγώ κοιτάω πώς να τις ενημερώσω είναι ελευθερωτικά. Είναι αμυνόμενος, ευρυζόμενος, ερχόμενος, εμφανισμό, ψυχής, τάγκη, καλή, ξέρω εγώ. Ένας άλλος πάει κάνει μια ληστεία. Που είναι ανθρώπους, να πάρει χρήματα, να πάρει θησαυρούς. Θέλει να ειλικρινείς, δεν περάσει και ζωή. Έχει κάποια ερίσματα, κάποια δικαιολογία. Είσαι όμως ένα παιδάκι, το οποίο του παίρνει χάρη γούστο για μια αγκαλιά, για ένα σεξ λοιπόν. Και πάσεις να και πληρώνεις κιόλα. Και πιο του πλάγνε το κομμάτι, του κάνει κομμάτια. Δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα που να σπάσει κανένα τα παιδιά του. Όπως γνωρίζουμε από τη φυσική ιστορία, κανένα θηρίο αιμοβόρο δεν βγάζει τα παιδιά του. Όλα τα θηρία τα παιδιά του πιστεύουν. Αν το πιστεύουν τα παιδιά του, το πιστεύουν. Ήστα είναι βλαστή μια σταθία. Δυστυχώς, παρόλο που είμαστε ορθόδοξο του κράτου, είμαστε πρώτοι στη βλαστή μια έννοια. Δεύτερη είναι η Ιταλία και τρίτη είναι η Ισπανία. Να είστε μόνο. Έχει μια άλλη αξία να πει στον Χριστό και μπορεί να βρει. Και να δώσω του στανιού, του τάγια να παππούδε του κοσμού. Σε ένα μεσήμι ζάρω τη γυναίκα σου, τη μάνα σου, την κόρη σου, εγώ γίνει θηρίο. Να σου δώσω μια υπόλοιπη δουλειά στην οικογένειά μου. Δίκαιο. Αλλά γιατί στην αφήσει το Χριστό και την Παναγία. Ο Χριστό έχει τέτοια δύναμη και τη στιγμή που βρει να ρίξει ένα κεραμό σε κάψει. Πρέπει να σε σκιστεί και να σε καταπιεί. Αλλά δεν το κάνει. Συνάμε το κάνει, δεν πάει στην κόρη. Γι' αυτό υπομένει μήπω με τον ίσο. Ήστερα λοιπόν είναι τα μίση. Δεν θα έχουμε αγάπη τον κόσμο τον άλλον, έχουμε και αγάπη τους δικούς μας. Έχουμε εμείς με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας, με τους γονείς μας, δεν μιλόμαστε λοιπόν.
Όλα αυτά είναι αιτία τα κληρονομικά. Σε αυτά φταίνει ο γονείς. Όταν μιλάς την περιουσία, δεν έχεις κλείσει τον άλλο παιδί. Παιδιά σου είναι για τα δύο. Σπλάχνω του πώς έχει παιδιά. Σπλάχνω του. Μια τώρα την ημέρα είναι εξίσου. Μην αφήσεις προβλήματα στα παιδιά σου. Του σκοτώνονται τα αδέρφια λοιπόν για δύο βλακές χωράφια για πέντε ρίζε δέσαι και να βγαίνουν όλο το χρόνο στη δικαστήρια και μέσα στα νήσια τα πάντα. Ύστερα από ειδικής πλευράς, πιάσαμε πάλι. Θα γνωρίζετε κανείς παιδί που είναι στον κόσμο. Κορνίες, μυχείς, αγμανίες, βγήκαμε χειρότερα από το σώμα και από το γόμα σας, εγκράσαμε. Καθώς είχε γυφθεί πάλι τηλεόραση, όπως το πριν πάει ο σκοτεινός του τρόσου από 1700 πράγματα που ζούσε, να είχε άρθει κάπου το καιρός δε, που θα μπει ο διάολος να σωστεί και θα είχε τα κέρατα πάνω τα κεραμίδια, γιατί είχε την τηλεόραση, που έχει σειρέσει από το κεραμίδι. Μετά είναι ήρθε, βγήκε πριν το πριν. Άντε να μιλήσω μια γυναίκα. Τι μιλάω με μια ξένη γυναίκα, τι θα πεις μια ξένη γυναίκα. Οι γυναίκες είναι δυστυχώς τώρα, όλοι οι παντρές με προγραμμένες σχέσεις μου. Με ένα σωρό προγραμμένες σχέσεις. Τι να πεις. Λοιπόν, έξι οικογένεια. Τι μιλάς με ξένη γυναίκα, δεν πεις προσευχές, δεν πεις. Πατυρμόντα, δεν πεις. Λοιπόν, αισχρόλογα, ερωτόλογα, πες και πες και πες, δημιουργούν ερωτικές καταστάσεις. Και φτάνουμε λοιπόν και στη Μυχεία. Και μας μπαίνει ο διάβολος μέσα μας λοιπόν και σημάστε στην γυναίκα αυτή. Και καταστρέφουν την οικογένειά μας λοιπόν. Και επενθρώσουν αγώνα λοιπόν. Άντε να μάθεις γράμματα, να σπουδάξεις, γυμνάσια, δίκαια, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια, στρατό, να πιάσεις δουλειά, να πιάσεις πεντακτήσεις, να κάνεις παιδάκια και τώρα λοιπόν δίνεις όλα μια κουλτσά λοιπόν και διαλύσεις την οικογένειά σου για μια άλλη γυναίκα. Τι βρήκες την άλλη γυναίκα το καλύτερο, όλοι οι γυναίκες πήγες, τι δίνεις, καταλάβεις. Και τι κάνεις. Άντε δίνεις τη διατροφή στην πρώτη γυναίκα σου με τα παιδιά, η άλλη γυναίκα και είναι παιδιά κάθε δεν δουλεύει τη δύναμη της γίνει τα παιδιά και δουλεύεις σαν σκλάβος λοιπόν. Σαν τον ήλιο θα δουλεύει μέρα νύχτα λοιπόν, ξεπαγώνει τη δουλειά για μια πορνεία, καταλάβατε. Γιατί πορνεία είναι στη γυναίκα σου, είναι μα, καταλάβατε. Φανταστείτε ο διάβολο τη βλακία μα έδωσε στο μυαλό μα. Ήστερα τώρα βγήκε και ο υπολογιστή. Όλοι με τον υπολογιστή είναι καλά τώρα. Μικρή μεγάλη, κάτι να διαβάσουμε, κάτι να δούμε, ξέρω εκεί πέρα. Δεν ξέρω αυτά τα ξέρω. Και αυτά είναι οι τεχνιέμου που τούν κατσόνε μέσα. Και ποιος πατάει το κουμπί να το κλείσει τώρα λοιπόν, να μείνει ζώντα. Άντε να δούμε λίγο παραπάνω, παραπάνω. Έχουμε ρωτήσει τα άνθρωπο στην μικρή και μεγάλη. Και εξάπλωνε του λοιπόν και μπαίνει ο διάβολος μέσα του λοιπόν. Και τι θα κάνει, δώσε τον αυγανισμό. Και μετά παίξαν τα νεύρα μας που λένε κριτική. Γιατί αυτές τις εξωτερικές βαθμίδες τη βάζουν στον εγκέφαλο. Το νευρικό σύστημα, καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Λοιπόν, τώρα βλέπετε και πολύ δασκάλιστα σχολιά. Τα δημοτικά πάυσαν να κάνουν θρησκευτικά στα παιδάκια. Λοιπόν, και κάνω το κράτο του νόμου είναι αυτή τα πάντα ξέρω. Και πάνε τώρα, άκουσε λοιπόν, πάνε τώρα στα παιδάκια, 7-10 χρόνια, να τα κάνει σεξουαλική. Άστρα το παιδάκι. Αυτό δεν ξέρετε τι έχει στο βρακί του λοιπόν. Τι να το συζητήσει, κάνει σεξουαλική. Μου κάνω καλή βιβλία λοιπόν με 200-300 ευρώ που λογογραφεί μέσα, βλέπω τα παιδάκια να ξεκινήσει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αρχίζουν όλα τα παιδάκια τώρα με τα κινητά λοιπόν, να βλέπουν τέτοια πράγματα. Να κάνουν τέτοιες πράξεις δεν έχουν σωματική δύναμη και σε αρχή τις διαστροφές και σε 10 χρόνια δεν θα έχουν καθόλου άντρες στην χώρα. Θα γίνουν τα παιδιά μας όλοι γκέιες, να έχουν γίνει τους γκέιες. Τώρα λοιπόν έχουμε και άλλοι νεαροί που είναι 20 πλάνων χρόνων. Λοιπόν, πώς προσχολούν να ασχολούνται μόνο με τα παιδιά, δεν είναι προς αυτές. Έξανε και αυτό έχει έναν προορισμό, έχει την παιδοποιία, έχει την αναπαραγωγή. Δεν είναι ασχολούνται με τα παιδιά. Και πολλοί που είναι αχόρταγοι μέσα στην αμαρτία, έτσι οι διάβολοι, δεν έχουν βάσει στις καλές οικογενειακές ηθικές και θρησκευτικές, και νομίζω μόνο το σεξ είναι. Τώρα έχουν και πολλές γυναίκες δικές μας που υπηρετούν τους άλλους στον εθνισμό. Ήρθαν και οι Φιλιππινέζοι, ήρθαν και οι Ρωσίδες, ήρθαν και οι Κορανέζοι τώρα. Και όπως γυναίκες ένα σαν δεύτερο, ήταν σαν ζυγάτες κουράγιοι γυναίκες. Και πολλοί λοιπόν νέοι, για να είναι περισσότερες εξάψεις, πέραν αυτά τα χάπια δεν βιάνε να είναι περισσότερες εξάψεις. Και καταστρέφουν τον οργανισμό του. Δεν είναι γελατή να κλαίτε, παιδιά. Γιατί όλοι είστε με αυτόν τον πολυνομαστή, καταλάβες. Λοιπόν, και έτσι καταστρέφουν τον αντρισμό του. Πάνε να παντρευτούν, θέλουμε να κάνουν παιδιά ύστερα. Γιατί μέρει ένας γιατρός μπροστά από 2-3 μήνες, πάνε πολλά παιδιά, 20-30 χρόνια που να κάνουν τέσσερα. Με γονιμότητες για παντρεία, και ένα 35% τα παιδιά είναι άγωνα. Πέρα χαραρισμένο, δεν υπάρχει σπέρμα. Καταστρέφουν τον αντρισμό. Εκεί τα παντρεύουν, κλαίνουν, τι κλαίνουν. Από κάτω του οργανισμό. Α, τώρα κάτσε καλά, χωρίς παιδιά. Κάτι ξεσωματικέ, άντε που κυβερνή και δεν είναι ξεσωματικέ, δεν θα κάνει τίποτα. Θα βάλει και βγάλει κανένα ραπάτσι, κανένα φράξι, εγώ, δηλαδή έτσι παντάτε.
Λοιπόν, επειδή δεν έγινε ένα άλλο πάει και έκανε τη ζωή, και έχω ένα ραπάκι λοιπόν. Από τον κάτω μου κοντά. Λοιπόν, τώρα και η Τσιμπίδα έπαιζε για του γέρου του. Και πολύ ηλικιωμένοι λοιπόν, πάνε εδώ τώρα τον υπολογιστή. Θα κάτσε ρε πάντα. Δεν θα είναι γόνο, δεν θα την μάθω. Κάτσε δεν την γράφω. Τώρα παιδιά δεν θα βλέπω τα σαχλά τα πράγματα. Αλλά επειδή σου πολύ είναι από νέοι μέσα στην αμαρτία μου και ουμένοι, λοιπόν, μέσα στην ασουτία, μέσα στην φωνιά, λοιπόν, έχασε τον αντρισμό. Εντάξει, πώς θα πάρει κλιμακήρους, διέα, θα πάρει κλιμακήρους στον άμα, τι θα κάνω. Λοιπόν, γεράσαμε, πέρασε ο κύκλος του δικό μου, ξεχώς πέρασε. Δεν μπορώ να έχουν τα σκαλιά τώρα, θα μην σκουδιές, πράσεις, δεν. Και έτσι λοιπόν, του παίρνουν κατάκαρδα που λιγένουν, λοιπόν, τι θα κάνω, και παίρνω αυτά τα παλιχάρια και τα άγκρας. Και αυτά είναι βάλει την πίεση από 12-25. Και πρεπάρει λοιπόν η καρδιά και μένει πάνω στο κρεβάτι, σαν τα σκυλιά στα μπέλη. Ξέρετε τα σκυλιά στα μπέλη πώς μένουν. Πάνω πάνω στα μπέλη και τα πυροβούλουμε στα μπέλη λοιπόν και μένει πέρα σε αυτομένα τα ενταρένα. Κατάλαβα. Και έτσι παθαίνει λοιπόν. Εδώ δεν πάνε, θα τους πήρε διάβολο σπαδάνι. Είναι μια μισάρια στα χώρα, μέσα στα σκούμενα να κάτσε. Και μπροστά από 50 χρόνια, τι όμορφη ζωή που ήταν. Η δική ζωή λοιπόν. Δεν υπήρχαν δεσμοί τότε. Λοιπόν, εδώ ήταν αραβωνιασμένος, ήσαν και δεν μπορούσε να πάρει σαν αυτή την αραβωνιάρα, λοιπόν. Πού να πάρει. Λοιπόν, τότε ήταν ένα άνθρωπο παρθένη, αγνή στο γάμο, κατάλαβε. Τώρα δρομήσανε, κατάλαβε. Δεν υπήρχαν εκτρώσει τότε. Δεν υπήρχαν χωρισμοί τότε. Τώρα σε 100 γάμου ή 80 χωρίζουν. Και παρόλο που παντρεύει με δεσμού, να τρει, και άλλου ασυμφωνία χαρακτήρων. Βέβαια, ποιο είναι πάντα, αφού τι δυο σα τα βρήκατε, τι συμφωνία χαρακτήρων, πώ συμφωνούσε τόσο γάμο με το δεσμό, λοιπόν. Και λέει, κάνουμε λάθος επιλογή, αφού δεν μπορεί να κάνει την μόνη σας. Δεν είπε σας παντρέψαμε το ζώο. Τότε τι κάνει στα χωριά. Τι άλλοι πατέρε, τι άλλοι αραβώνε με την τάδε. Πού την ήξερε λοιπόν και έκανε την παγωγή. Και τα περνούσε ωραία. Τώρα λοιπόν το εδώ ψάχνει λοιπόν και έκανε καταστραφή. Γι' αυτό παιδιά δεν πάμε καλά. Τότε πήραμε τον κατήφορο του μεγάλου τώρα και θα καταστραφούν. Τότε να βλέπει. Θα γίνουν, θα διαλύσουν και εμεί σαν του Εβραίου. Όπω οι Εβραίοι οι δευτεροί του δεν έχουν μισθού. Θα λέμε, άσαμε την τύπη. Είναι εθνικό λιτάνο να χάσει μόνο. Μπράβο, γιατί μπλεγήκαμε του Ευρωπαίου και είναι μόνο τη βρωμία όλη τη ελληνικό τη ψευδομέρα, του Ευρωπαίου και έχουν καταστραφεί τα μεγάλα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε συστροφή μεγάλη. Λένε πολύ πώ θα πάει η Ελλάδα. Πώ θα κάνουμε την εκλογή τη. Αφήνουμε την εκλογή του λοιπόν με σπίτι διάβολο παλά λοιπόν. Δεν λιτάνε, δεν εξομολόγει. Δεν κοντά στον Χριστό. Θέλει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Να μα καθίσει ο Χριστό από τι αμαρτίε, αδελφέ. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε να έχετε με συνεργήσει ότι πρέπει να εξομολογήσετε. Πολύ εξομολογή δεν συμβόμαστε. Πολύ εξομολογήσετε. Αλλά με τι δεν εξομολογήσετε. Από φέρει, δείτε δεν ισχυρείτε, δείτε δεν βρίσκεται πνευματικό, δείτε δεν σε αρέσουν πνευματικοί, πολλές προσπάθειες να απαντήσει, μένετε ανεκτρό και εξομολογή. Και άμα δεν θέλω να εξομολογήσω, λοιπόν, πάει στην πόλη. Δεν υπάρχει μέσα. Δεν είναι άλλο, τι έκανα πάει στην πόλη. Και μια μαρτία να κάνει, μια μαρτία να κάνει που έχουν ένα σωρό μαρτία. Και αυτό είπε μετά είναι τα ξυπνήματα. Αυτό να έχει πνευματικό, λέω ότι ο πνευματικό είναι και η διαιτητή μα στην οικογένεια. Αν είχαμε πνευματικό, δεν θα είχαμε τότε διαιτητή γάμου. Γιατί αν υπάρχει πνευματικό, δεν ξέρει κόστο, δεν έχει δίκιο, δεν ξέρει. Δηλαδή, γυναίκα σε εσά, μένει, δεν έχει δίκιο, δεν ξέρει. Τι είναι υποχωρήσει το κόστο, είναι υποχωρήσει τη Μαρία, να θέλουμε πνευματικό, πώ να υποχωρούμε κι άλλοι δυο των πρώην, πώ να ταπεινούμε τα κι άλλοι δυο, και να θέλουμε και πώ ο άντρα να αγαπάει πραγματικά τη γυναίκα, γιατί δεν είναι καλά παιδάκι, έτσι. Και η γυναίκα είναι να φοβείται τον άντρα. Αν είχαμε πνευματικό, δεν θα είχαμε τόσο ψυχιατρία. Κάποτε είχαμε τρία ψυχιατρία στην Ελλάδα. Μια από αυτά. Στη Σαμίλη και αυτή είναι και στη Λέα. Τώρα, αν η κοινά είναι προβληματική, είναι και η όλη νέα κοινέ μα. Πατρίδε τη καταχρήση. Γι' αυτό παιδιά δεν είναι πνευματικό. Πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι υπάρχει. Μα ακούσαμε τον Ελλάδα. Δεν είμαστε. Δεν ξέρω πώ θα το κάνουμε, γιατί ο Θεό. Πατε Βασίλη, Κώστα, Πάθο, ο Τύρι Γιώργο έδωσε 50, 80, 100 χρόνια, δεν ξέρω τι έδωσε και πήγε καλά με όλου. Ναι, δεν μας έδωσε, βάζει τον κύριο Δεβέ. Γι' αυτό λέει, ερευνάτε τα ζεγραφάσινα. Δεν είμαι πρόσφατα, ερευνάτε. Για να θες να δεις τη ζωή όλη, κατάλαβα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει κοντά στο Θεό, παιδιά. Να το δαρθεί όλα αυτή μου, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Ο ΕΕ και εκεί μόνο μας. Εδώ έχουμε μια ρώση και την τραβάμε λοιπόν και δεν πότε θα περάσει αυτός ο πόνος. Με στιγμή αν πάμε και θα πονάμε ο ίδιος, διότι τι έκανε ο πλούσιος, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Τι θα φιληθεί άνθρωπος, λέει, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και συμμετεί την ψυχή αυτή. Και τι θα δώσει άνθρωπο αν πάρουν τη ψυχή αυτή. Δεν περνάει τα χέρια, δεν πάει τίποτα.
ούτε ξυπνάδες, ούτε αξιώματος, ούτε τίποτα. Εμείς και εδώ είμαι γιατρός, που είμαι δικηγόρος, που είμαι παπάς, και να περάσουμε, δεν έχει τίποτα. Δεν είναι τόσο πολύ φοβούς, δεν είναι τόσο λίγη στο πάση. Και έτσι λοιπόν, και λέει και τα, και βλέπουν πόσα, πόσα άνθρωποι λοιπόν, κουράσαν, λέμε τώρα, ας πούμε τον Ωνάση λοιπόν, που ζήσαμε πολύ, που θυμάμαστε. Θυμάμαι, εκεί πρώτη στην εκείνη οικογένεια, το μετέλο, και μπαρμπάρες πάντα, κάθε συμμορίες και πήγαν, ναι, λοιπόν, με το παπάζι, με τη γυναίκα, πολύ ωραία. Μετά, σαν έβγαινε λοιπόν αχνή, μετά την πρώτη οξυγίνη, ενώ θέλω κατά τις γυναίκες στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε γυναίκα, πάμε όλη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε τη γυναίκα, τα έχετε μισά η γυναίκα του, χωρίς με τη γυναίκα του. Ήστερα με μισή γάνη, μπαίνει ο διάβολος μες στο σπίτι, μες στο σπίτι. Μετά κάνει χάλια μες στο σπίτι. Αυτό λέει, ο Μαντίμου είναι παιδεύσει το γυναίκα του το γιο του, τον Αλέξανδρο, σκοτώθηκε και σκοτώθηκε. Μετά η κόρη του γιατί μας αυτοκτόνησε, καθώς αρρώστησε, να μας ανοίξει τα μάτια του. Πήγε λοιπόν με τη συμπεράγια του μάτια μας πάει λοιπόν. Και έλεγε, αν με ρεθεί γιατός με κάνει καθ' μάτια, έχουν περιουσία. Γιατός δεν βρίσκεται, γιατός είναι μόνο ο Θεός. Έχει τέτοια εξουσία να τα φτιάνει όλα. Αλλά δεν παρακάλεσε, δεν λύστηκε σε κάποιον. Γι' αυτό λέει να ζητάμε τις ευχές. Πήγε ανδόξης και αυτός, δεν του βρίσκεται ούτε τα πλάνα, ούτε τα καράβια, ούτε τα νησά, ούτε τα καντάρια, τα χρυσάβια που είχε στις όλες τις τράπεζες του κόσμου. Και όταν πέθανε, 2 μέτρα χώρισε τον πατέρα από τον αγρότης λοιπόν, 2 μέτρα χώρισε και τον άσπρο να έχουν πληστείς. Αλλά ο πατέρα μου μάθησε και είναι τα παιδιά του. Γι' αυτό παιδιά θέλει μετά, εδώ γεννηθήκαμε. Βήμα, βήμα, πάμε για το μνήμα, τέρμα. Να θα γυρώσουμε κανένας μας. Να στέλνει το θάνατο σου. Άλλη δεν εμείς, εμείς εκεί θα φτάσουμε. Δεν ξέρω, δεν είναι άδειο. Τώρα το θάνατο θα ζήσει ο χρόνος. Είχαμε τώρα στο πανημί, θα είναι ένας άνθρωπος. Θα είναι καλός. Θα έρχονται τακτικά. Ήταν στο πανημί τρεις μέρες, τρεις μέρα. Είμαστε στην εξέδα, θα φύγουμε πανεπιστήμια στις κερδίσμες. Θα ξανάρθουμε σύντομα. Θα καθίσει να φάτε, λέω. Θα υπάρχει λίγο εγώ, θα φύγουμε, δεν προστάσουμε το αυτοκίνητο. Πάει στο δωμάτιο λοιπόν να κοιμαστούν, κύπτει το μαζό του, κοιμάζαν τα πράγματά του, λέει, άρα θα πάω λίγο στο κοκάλι. Άρα αυτό λοιπόν, και εγώ δεν το να φύγουμε. Τι πότε το βγούτσι με ρέκα, γυρίζει άλλο, πού είσαι με ρέκα, πάει πεθαίνω. Έτσι, το κάνω. Αυτό λοιπόν. Ναι. Έλα Γιώργο, μην κάνεις καλά. Όλα καλά οικογένεια, καλά τα παιδιά. Τι θα κάνουμε. Προσευχή και ελπίδα στο Θεό και όλα θα πάνε καλά. Υγεία, υγεία να επανεπακρώνει Θεό μας δώσει υγεία και δεν μπορούμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς? Ναι. Ποιος είναι αυτός? Ναι, ναι, παιδιά, να τον ενημερώσουμε. Εντάξει, θα τον αναστάσω. Άντε, θα τα πούμε, κόλλη 15 Νοεμβρίου, θα κατέβω, θα τον πούμε. Άντε, καλά. Άντε, ψάζεσαι 41 χρόνια, τον δείχνει, λέει, το πνευμό είναι κάτι, λέει, κατάλαβα. Και έτσι είμαστε σαν ένα λουλούδι, παιδιά, το κόψει και τελείωσε. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμε να είμαστε καθαροί. Τι έκανε ο πλούσιος, που λέει παραβολική με τον Λάζαρο, έτρωγε, έπινε λοιπόν εκεί πέρα, έσκαζε στο φαΐ, πάνε ο Λάζαρος λοιπόν, και μάλιστα τα ψήφα του δεν είναι μια φέρα του ψήφου να βγει να πιάνε το φαΐ λοιπόν. Και πάνε τα σκυλάκια και γλύφαν τις πληγές του. Αυτό δεν είναι σημασία τίποτα, έτρωγε στο σαν λουλούδι, τα λέει. Και όταν πέθανε, λέει, ο Λάζαρος πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, πάει στην καρά του Αβραάμ, στην παράδειγμα. Και ο πλούσιος λέει, ετάφερε, έγινε και η Δία Μηγάρη, υπουργή, πρωθυπουργή, φαϊσέη τέτοια και λέει, από την Ιβραή λοιπόν. Όλοι μεγάλοι λοιπόν, μπάντες, τα πάντα, μουσικές, αυτά, δεν είναι χαμής ο κόσμος. Αλλά πήγε στον τόπο της Βασάνου, λέει, πάει στην κόλαση. Και τώρα ακόμα δεν έχουμε γιατί με τη μορφή τη φέρνει λοιπόν η Αμερική. Λοιπόν, φέρνονται γιατί οι μεν βγήκε να παρακαλούν το Θεό για τα βάσανά του. Έτσι να
συγχωρήσαμε αυτούς για να δίνουν βλέποντες, λοιπόν, τις δίκες, να συνδέονται περισσότερο και αυτοί παρακαλούν. Και λέγει ο πλούσιος στον Λάζαρο, στον Αβραάμ, «Πάτερ Αβραάμ, λέει, στείλει τον Λάζαρο, λέει, να βρέξει το δάχτυλο, την άκρη του δαχτυλότερου στο νερό μου, καταψύξει τη γλώσσα του. Λέγουν και γανίζουν, ψήνουν». Και το λέγει ο Αβραάμ, «Μην είσαι επειδή μου θυμίσουν, λέει, ότι λέει, εσύ απέρβες τα καλά σου, λέει, και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα ο Λάζαρος παραπείς, είναι δεν άσαι. Είστε μια σχίσμα, λέει, με μάρα του κοσμόσα, δεν μπορούμε να περάσουμε, εσείς μην είστε». Λέει, στείλ το κάτω, λέει, έχω πέντε αδέρφια, λέει, μια αδέρφια εδώ πέρα. Έχουμε τη Μωσέα και τους προφήτες, έχουν τα βιβλία να ακούνε. Δεν ακούν τα βιβλία. Έμα να ακούν, δεν ακούν τα βιβλία. Καταλάβατε. Έτσι, άμα θέλω να φύγουμε τα βιβλία, δεν θα έχουμε τίποτα. Μόνο το έργο. Δεν θα μας βοηθήσουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε εγώ, ούτε το πλούτο μας, ούτε τη γεννάδα, ούτε γι' αυτό προσέξτε. Θέλει μετά. Και κοιτάξτε, οι ανίποτε να παντρεύεστε. Μην περιμένετε να πιάσετε τον κόσμο τα πλούτο να παντρευτείτε. Λέει, άσπρο να παντρευτώ. Έτσι, παντρευτώ και παλιά. Αν όταν υπάρχει αγάπη, θα πάμε να το πούμε. Και οι παντρεμένοι, προσοχή. Τα διαζύγια, προσφυγή της Μεχής, προσφυγή της Αναμαλής, έχουν καταστραφεί, πήραμε κακό δρόμο, μας πήρε ο διάβολος φαράγγι, καταλάβατε. Προσέξτε, γιατί και οι αμαρτίες χτυπούν στα παιδιά. Ο Μεχής είναι παιδιά που σε τέκνα, καταλάβατε, προσέξτε. Μη για μια δική σας Μεχία να πληρώνει τα παιδιά σας, καταλάβατε. Αυτά. Λοιπόν, αν δεν σας κουραζάρω, αυτά παρατέταρτα που είναι αυτή θα βγείτε έξω, έτσι. Μην χάσετε το τηλεφώνιο και στενά. Δεν βρίσκεται να φύγετε και όσα παραμείνει, το πούμε στην μικρή τύπη να πάτε να. Ωραία, λοιπόν, άντε να ξεκουραστείτε τώρα και βλέπουμε ότι είναι στάδι, θα σας παρήγουν. Άντε, να σας πάρει να ξαναδείτε.